Μια βραδιά αφιερωμένη στο Γιάννη Βάρδα, το Βοσκό και Λιράρι. Λιράρι και ποιητή. Ήταν η χθεσινή, καθώς με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου Μιλάτου, τιμήθηκε ο δημιουργός, του οποίου η ζωή έχει συνδεθεί με το Μεραμπέλο, την κριτική παράδοση και την ανώθευτη ηχό της λύρας και της κριτικής ντοπιολαλιάς. Σήμερα λοιπόν τιμούμε τον Γιάννη Βάρδα, ένα σπουδαίο δημιουργό, ο οποίος μιλάει στις καρδιές μας, σε μια βραδιά η οποία θα ξεκινήσει με την προβολή ενός ντοκιμαντέρ του κυρίου Σταμέλου για το έργο και την προσωπικότητα του τιμόμενου. Συγκινημένος για την τιμή που του επεφύλαξαν, ο ίδιος ο Γιάννης Βάρδας απόλαυσε τη βραδιά εκφράζοντας την συγκίνηση και την ικανοποίησή του για το έργο του που έχει αγαπηθεί και για τη ζεστασιά που του επεφύλαξαν όσοι βρέθηκαν να τον τιμήσουν για την προσφορά του. Ωραία βραδιά. Δεν ξέρω ποιο να πρωτοευχαριστήσω. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένο με τον κόσμο που με αγαπά. Είσαι συγκινημένος, Δεν θα πω τίποτα άλλο. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, άνθρωποι μίλησαν για τον Γιάννη Βάρδα, ενώ προβλήθηκε και ένα ντοκιμαντέρ που δημιούργησε για τον ίδιο και την προσφορά του ο Γιάννης Σταμέλος. Το ντοκιμαντέρ που έφτιαξα έχει κινηθεί σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας απαντάει ουσιαστικά στο ερώτημα τι ρόλο παίζει ο τόπος και οι συνθήκες διαβίωσης του δημιουργού στην προσωπικότητά του. Και ο δεύτερος άξονας έχει να κάνει με το ερώτημα, να απαντήσει στο ερώτημα. Γιατί θεωρούμε τον Γιάννη τον Βάρδα ως δημιουργό πολύ σημαντικό στην Κρήτη. Η βραδιά δεν θα μπορούσε παρά να κλείσει με κριτικές μουσικές από τον Βαγγέλη Βαρδάκη στο βιολί και τον Κωστή Αβυσσινό στο μαντολίνο.